Μα θα πάμε λιγάκι στην τραγωδία την οποία είχαμε στον Πειραιά, κυρίες και κύριοι, χθες με τον 39χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του. Σας είπαμε ότι χθες πήγαν στον εισαγγελέα οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν στην οικοδομή εκείνη την ώρα. Ακριβώς, και 8 από τους 9 αφέθηκαν ελεύθεροι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Σαμπουτζάκης. Είναι δικηγόρος τριών εργατών και είναι κοντά μας έτσι για να μας δώσει όλα τα νεότερα στοιχεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαμπουτζάκη. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι να μας πείτε τι υποστήριξαν στην απολογία τους τώρα οι πελάτες σας. Τι είπαν οι ίδιοι. Οι πελάτες μας υποστήριξαν ότι δεν τους είχε επιδειχθεί καθόλου η άδεια, αλλά επειδή οι 4 από τους 5 ήταν και αλλοδαποί, ακόμα και αν τους είχε επιδειχθεί η άδεια, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν γνώριζαν την ελληνική γλώσσα, δεν θα μπορούσαν να τη διαβάσουν. Αυτό ήταν ο κύριος ισχυρισμός μας. Ναι. Ναι. Ωραία. Να ρωτήσουμε, να το πάρουμε από αλλού. Εντάξει, τώρα ένας εργάτης όταν πηγαίνει να δουλέψει σε μια οικοδομή, ναι, δεν λέει στον εργολάβο και στο μηχανικό, φέρτε μου την άδεια. Συνήθως, ναι, δεν συμβαίνει. Όμως υπάρχει κάτι το οποίο τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο ισχυρισμός μας και πέραν αυτού ήταν ότι εκτελούσαν τις εντολές του εργολάβου. Ωραία, εντάξει, σύμφωνοι. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα όμως τα οποία ενδιαφέρουν έναν εργάτη. Όπως ας πούμε, αν εργάζεται νόμιμα, με δηλωμένη εργασία, στο σημείο στο οποίο βρίσκεται. Και το δεύτερο που τον ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο είναι αν λαμβάνονται όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για να είναι προστατευμένος μέσα στο ΓΑΠΗ. Τι σας είπαν γι' αυτό, οι πελάτες σας. Αυτό καταθέσανε οι εργαζόμενοι, ότι δεν υπήρχε απολύτως κανένα μέτρο προστασίας, δεν φορούσανε κράνη, είχανε κάποια βέβαια, είχανε κάποια παπούτσια λίγο πιο ειδικά, ας το πούμε, αλλά το πιο βασικό ήταν ότι δεν φορούσανε κράνος, ούτε κορδέλες υπήρχαν γύρω-γύρω από το κτίριο, αν και κατεδαφιζόταν ολόκληρο κτίριο βέβαια. Ενώ... ως προς τα έγγραφα, τι με ρωτήσατε για κάποια έγγραφα. Το άλλο το οποίο σας ρώτησα, αν ήταν δηλωμένοι νόμιμα ότι βρίσκονται σε μεροκάματο εκείνο, αν ήταν ασφαλισμένοι, γιατί με τον αστυνομικό ξέρουμε τι έγινε. Ο άνθρωπος, ναι, δεν ήταν δηλωμένος, γιατί δεν ήταν καν νόμιμα, ναι, εργαζόμενος. Δούλευε για να επιβιώσει. Ήταν όλοι ανασφάλιστοι. Όλοι. Όλοι ανασφάλιστοι. Συγγνώμη. Και ο αστυνομικός. Ούτε για δείγμα. Έτσι, συγγνώμη, τώρα πραγματικά με σοκάρει λίγο, κύριε Σαμπουτζάκη, γιατί ακόμα και αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή που συστηματικά δουλεύουν με εργαζόμενους ανασφάλιστους, έχουν έναν δυο ασφαλισμένους, έτσι για ξεκάρφωμα. Όλοι ανασφάλιστοι ήταν. Όλοι. Συνολικά πόσοι εργάτες, κύριε Σαμπουτζάκη? Ήταν συνολικά 8. Εμείς έχουμε αναλάβει τους 3. Και ήταν μέσα σε αυτούς και ήταν σύν τον αστυνομικό. Επόμενη ερώτηση. Οι πελάτες σας, αλλά και οι υπόλοιποι εργάτες οι οποίοι βρίσκονταν στην οικοδομή, είχαν κάποια εμπειρία από τέτοιου είδους εργασία? Δεν εννοώ από οικοδομή, γιατί είναι άλλο πράγμα να χτίζεις, είναι άλλο πράγμα να κατεδαφίζεις. Ναι, είχαν εμπειρία σε οικοδομή. Τώρα σε κατεδαφίσεις οικοδομών αυτό δεν το ξέρω. Γενικά σε οικοδομή είχανε. Μάλιστα. Τώρα μας βοηθάτε λιγάκι να καταλάβουμε από αυτά που σας είπαν σαφώς και οι πελάτες σας. Πώς έγινε αυτό το ατύχημα, τι συνέβη την ώρα που ήταν μέσα στο κτίριο? Θα σας πω. Την προηγούμενη μέρα είχανε ρίξει... Είχαν στην ουσία ρίξει τα πάντα όσον αφορά τον πρώτο όροφο. Δηλαδή το μόνο που είχε απομείνει από τον πρώτο όροφο ήταν η περιμετρική τύχη, η γύρω-γύρω τύχη δηλαδή. Να. Είχαν πέσει τα πάντα. Οπότε απέμεναν λίγα πράγματα. Μόλις πήγανε να ρίξουν κάτι από το μπάνιο... την επόμενη μέρα, ναι, δηλαδή προχθές πλέον, έγινε το ατύχημα. Και τους ρώτησαν από την αστυνομία, εφόσον είχατε ρίξει τα πάντα στον πρώτο όροφο, πώς στηριζόταν το κτίριο? Γιατί είχαν ρίξει μέχρι και τις κολόνες, φανταστείτε. Πώς στηριζόταν το κτίριο? Και απαντήσαν από τα δοκάρια.
από τα δοκάρια. Ναι. Και μετά χτύπησαν αυτό. Και δοκάρι, οπότε άρχισε το τμήμα. Τα του δοκάρια δεν μπορούν να στηρίξουν τυχοποιία. Να πέφτει, πώς. Τι σας είπαν δηλαδή. Την επόμενη μέρα, δηλαδή, τι έγινε εκεί όπου είχαμε και το ατύχημα και το θάνατο του αστυνομικού. Την επόμενη μέρα προσπαθήσαν να ρίξουν ένα τμήμα από το μπάνιο. Ναι. Χωρίς να πειράξουν τα δοκάρια βέβαια. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα. Ίσως κάτι έγινε εκεί, τώρα δεν ξέρω. Εντολές παίρνουν βέβαια σε όλα αυτά. Σας περιέγραψαν λιγάκι τις στιγμές, δηλαδή μόλις άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι ένα τμήμα του κτηρίου κατεδαφίζεται, πέφτει ο πανικός, η αγωνία, τρέχανε. Δηλαδή σας δώσανε έτσι. Πείτε μας λιγάκι έτσι να καταλάβουμε. Ναι, αρχίσανε να πηδάνε από τα παράθυρα, από ό,τι είχε μείνει από την πολυκατοικία, γιατί άρχισε να πέφτει η ταράτσα. Και κράτησε λίγα δευτερόλεπτα αυτό. Και άρχισαν να φεύγουν έξω από την πολυκατοικία, να πέφτουν στον δρόμο για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Από εκεί και πέρα, κάποιοι πέσαν στον δρόμο, κάποιοι πέσαν στο φορτηγό, όπως για να γλιτώσουν. Τώρα, ο αστυνομικός έπεσε στο φορτηγό, αλλά πέσαν και τα μπάζα στο φορτηγό και τον μπλακώσαν και τον σκοτώσανε. Άρα, μας περιγράφεται λοιπόν μια κατάσταση στην οποία είναι ένα κτίριο, ένας όροφος, στον οποίο έχει αφαιρεθεί όλη η εσωτερική τυχοποιία και οι κολόνες. Έχουν μείνει περιμετρικά οι τείχοι και η ταράτσα. Ναι. Και η ταράτσα. Η οποία ταράτσα στηριζόταν σε ένα κουτί από τείχους, οι οποίοι συνδέονταν μαζί τους, μεταξύ τους με δοκάρια, χωρίς κολόνες. Ήταν και τα δοκάρια, ναι. Απίστευτο. Και ο κακός ο λύκος να το φύσαγε θα έπεφτε. Δηλαδή, κάποιοι έβαλαν αυτούς τους ανθρώπους με το ένα πόδι στον τάφο. Ναι, και ένας από αυτούς έμεινε όντως εκεί. Ναι. Τώρα έχει ευθύνη και ο μηχανικός. Υπήρχε κάποιος εκεί. Ναι, πείτε μας αυτό. Ναι, πείτε, συγγνώμη. Ναι, ελάτε. Να το πω και αυτό, γιατί έδωσε εντολή για εργασίες μικρής κλίμακας, δηλαδή πλακάκια, παψίματα, ελαιοχρωματισμούς και τέτοια. Και ενώ έγιναν ευρύτατες εργασίες, δηλαδή έγινε ολόκληρη κατεδάφιση. Εντολές την ώρα των εργασιών ποιος έδινε. Για τις οποίες έδωσε άλλη. Εντολές την ώρα των εργασιών ποιος έδινε εκεί. Έδινε ο εργολάβος. Υπήρχε λοιπόν, ήταν εκεί λοιπόν ο εργολάβος ο οποίος έλεγε ρίξε εδώ, χτύπα εδώ. Σωστά. Ναι. Κύριε Σεμπουτζάκη, πέρα από τον αστυνομικό ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα, υπήρξε και τραυματισμός και άλλου εργάτη. Υπήρχε πληροφορία ότι κάποιος τραυματίστηκε επίσης. Αρκετά. Βέβαια, και μάλιστα πολύ σοβαρά, ναι. Υπήρξε εργάτης ο οποίος καταπλακώθηκε από μπάζα και ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει χτυπηθεί σε σπόνδυλο, δεν ξέρω σε ποιο σπόνδυλο, όμικρον 11, κάτι τέτοιο, και ο οποίος δύσκολα θα ξαναπερπατήσει. Υπήρχε. Δύσκολο. Αλήθεια όχι, τώρα. Δηλαδή έχουμε... Υπήρχε αυτή η πληροφορία, οπότε μας λέτε νεκρό... και εσείς ότι μπορεί να μην ξαναπερπατήσει αυτός ο άνθρωπος. Ένα νεκρό και έναν ανάπηρο αφήνει πίσω αυτή η ιστορία. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Κατά πάσα πιθανότητα. Απίστευτο. Και υπήρξαν και καταθέσεις των εργαζομένων, τα είπαν οι εργαζόμενοι, ότι υπήρξε και ένα άλλο πρόσωπο, είναι στους τραυματίες, ο οποίος... έδινε τα μεροκάματα στους εργαζόμενους. Δηλαδή υπήρχε ένα ενδιάμεσο πρόσωπο ανάμεσα στον εργολάβο και στους εργαζόμενους. Ο οποίος τι ήταν? Τους πλήρωνε. Του εργολάβου. Τους πλήρωνε, έδινε τα χρήματα. Ναι. Αυτός τώρα μένει να διερευνηθεί η θέση που είχε. Μάλιστα. Γιατί και αυτός τους έδινε εντολές. Ο μηχανικός έχει φανεί. Ο μηχανικός μέχρι χθες το απόγευμα αναζητείται από την αστυνομία. Άρα και το πρόσωπο αυτό που έδινε τα χρήματα, που επίσης έδινε εντολές την ώρα των εργασιών, ναι. Αναζητείται.
Αυτός ήταν στο... Όχι. Α. Γιατί αυτός είναι στο... ήταν στο νοσοκομείο. Χτύπησε κι αυτός. Α, χτύπησε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Γι' αυτό θα γίνει έρευνα. Να, δει... να δούμε το ρόλο του. Το ρόλο και ποιος την ήταν εμπλοκή. Ακριβώς στη θέση εργασίες. Του. Μάλιστα. Και θα δούμε πώς θα... Πάντως, κύριε Σαμπουτζάκη, βλέποντας ξανά, τις εικόνες και αναρωτώμενοι όλων, εάν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, βλέπω αυτό το οποίο λέγατε. Γινόταν κατεδάφιση ορόφου και κάτω, δεν είχε μπει ούτε κορδέλα. Ούτε κορδέλα και δεν φορούσαν κράνη οι εργάτες. Και ήταν ανασφάλιστοι κιόλας. Άρα ναι, και οι άνθρωποι μέσα στο κτίριο, αλλά και όσοι περνούσαν εκεί την ώρα απ' έξω, αφού δεν υπήρχαν κορδέλες, δεν ήξερε και κάποιος ότι γίνονται εργασίες. Κύριε Σαμπουτζάκη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Γεια σας.